Ευχαριστούμε πάρα πολύ το διάβολο σας εδώ. Είναι σημαντικό, δεν είναι μόνο προπόνηση, είναι και αυτό που κάνουμε. Και αυτό που κάνουμε το κάνουμε για μας, για τους κολυμβητές. Ο σκοπός μας λοιπόν είναι να φτιάξουμε ένα application στο κινητό ή στον υπολογιστή, που οπουδήποτε κολυμπάτε σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος θα μπαίνετε και θα κάνετε πιν το λάστιχο που έχετε εντοπίσει στο χάρτη. Όλα τα ονόματα θα είναι στην κληροτίδα που θα μπει το χρόνο το Δεκέμβριο που θα γίνει κλήρωση για όλους μας. Ξέρετε ότι ο σύνοδός σας είναι μαζί σας και σημαδεύετε την αριστερή πλευρά του νησιού. Ο στόχος είναι να κάνουμε κάτι ασφαλές, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κινδυνέψουμε, κανένας λόγος να υπερβάλλουμε τον εαυτό μας. Οπουδήποτε αισθανθείτε ότι θέλετε να γυρίσετε, θα συνταχτείτε με την ομάδα που θα επιστρέψει πίσω περίπου από τη μέση. Βλέπω ένα σκουφάκι που ξεχωρίζει αλάκια και νομίζω πάει πολύ αργά. Γιατί κάποτε είχα φύγει με την Άγκυρα. Αφού δεν πήρες και το βράχο. Κάρετα, κάρετα. Θα το βάλω πίσω δίπλα τη μηχανή. Είμαστε μόνο εμείς. Clean the Ocean. Κωνσταντίνε, πώς ξεκίνησε η ιδέα, πώς εμπνεύστηκες για αυτό το εγχείρημα? Είχα στο μυαλό μου να κολυμπήσω τη διαδρομή του αγώνα όταν σχεδιάζαμε ο αγώνας να γίνει εδώ. Κολύμπησα λοιπόν στο νησί αρκετές φορές, έκανα το γύρο του νησιού και έτυχε να δω λάστιχα. Έχω δει σε πολλές θάλασσες κολυμπώντας λάστιχα. Έτυχε να δω συγκεντρωμένα πολλά λάστιχα σε αυτήν εδώ την περιοχή που βρισκόμαστε τώρα, στην Ιδρούσα. Θα φτάσετε μέχρι τη γωνία, θα πάτε πάνω στο νησί. Άχι, και μετά θα πάτε όσο θα πάμε ευθεία. Θα γιατί ωραία. Έχει βάλει κύμα τώρα. Άλλος. Αμέσως μετά σκέφτηκα ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια δράση να τα βγάλουμε. Ψάχνουμε πολύ καιρό να κάνουμε μια οργανωμένη και ολοκληρωμένη δράση περιβαλλοντική, με την οποία θέλουμε να ταυτίσουμε το όνομά μας. Και όταν λέω ολοκληρωμένη, εννοώ, okay, τα βγάλαμε τα λάστιχα. Τι θα τα κάνουμε μετά? Εδώ λοιπόν έχουμε συνεργαστεί με Δήμο, με την ΕΚΟΕΛΑΣΤΙΚΑ, η οποία είναι ο αρμόδιος φορέας για να τα διαχειριστεί στη συνέχεια, Φορεία Αναλύων Αρχαιοτήτων, Λιμενικό Σώμα, Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, την ΕΠΟΜΕΑ, την ομάδα που έχει τους δίτες, όλους αυτούς τους κολυμβητές, και κάνουμε μια πρώτη ενέργεια σε μια γενικότερη δράση που θα ακολουθήσει, που είναι να δούμε και αλλού στην Ελλάδα που υπάρχουν λάστιχα και να τα συγκεντρώσουμε, να τα βγάλουμε και να τα στείλουμε για τον ενδεδειγμένο τρόπο διαχείρισής τους. Καταρχάς οι δίτες βουτήξαν, είδαν σε ποια σημεία είναι τα λάστιχα, είναι περισσότερα από 21 από ό,τι είπαν όταν πήγαν κάτω, γιατί εγώ τα είχα δει κολυμπώντας, και αρχίζουν να τα μαρκάρουν, βάζουν δηλαδή ένα σημαδουράκι έτσι ώστε να μπορείς να τα δεις από μακριά που βρίσκονται λάστιχα. Στη συνέχεια έχουν αρχίσει, ξεκινάνε να τα βγάλουν, ήδη έχουν βγει 3 λάστιχα εδώ και θα βγουν και άλλα, το ένα μάλλον θα το βγάλει ο Σπύρος ο Χρυσκόπουλος κολυμπώντας. Τα φορτηγίσια δεν μπορούν να βγουν από κολυμβητή. Ξεκινούν με τα ειδικά μπαλόνια, τα οποία τα φουσκώνουν κάτω για να ξεκολλήσουν από το βυθό, και σιγά σιγά θα τα βγάλουν σήμερα και αύριο και ίσως χρειαστεί και κάποια άλλη μέρα. Υπάρχει κάποια εφαρμογή που θα επικουρήσει όλη αυτή την προσπάθεια, θα βοηθήσει και θα μείνει αυτή η εφαρμογή? Θα φτιαχτεί μια εφαρμογή ακολούθως αυτής της πρώτης δράσης, στην οποία ο κάθε κολυμβητής, αλλά όχι μόνο, ψαροντουφεκάς, λουόμενος, εκεί που έχει εντοπίσει ένα λάστιχο, θα μπορεί να μπαίνει και να κάνει πιν, να σημειώνει δηλαδή στο χάρτη σε ποιο σημείο έχει βρει το λάστιχο. Ακολούθως μια ομάδα θα παρακολουθεί όλο αυτό το πράγμα, και όταν εντοπίζουμε ότι υπάρχει κάτι αξιόλογο για να μπορούμε να κάνουμε μια ολοκληρωμένη δράση, να στείλουμε σκάφη, δίτες και όλα αυτά, τότε θα το οργανώνουμε και θα το εκτελούμε. Θέλω να μας επαναλάβεις ποιοι υποστήριξαν αυτό το εγχείρημα και αυτή τη δράση. Καταρχάς ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, που είναι μαζί μας και ο ίδιος ο Γρηγόρης, αλλά και όλη η ομάδα του. Ο Γρηγόρης ο Κωνσταντέλος, ασφαλώς ο Δήμαρχος, και όλη η ομάδα του που από την αρχή το αγκάλιασαν. Αφορά και στην περιοχή του άλλωστε. Η ΕΠΟΜΕΑ, η ομάδα, επιλεκτή ομάδα ειδικών αποστολών ΕΓΑΛΕΟ, που είναι οι δίτες και όλη η υποστήριξη αυτού του πράγματος, με γιατρούς, με ασθενοφόρα, πυροσβεστικό όχημα, για θα τα πλύνουμε στη συνέχεια τα λάστιχα. Η Ford είναι ο μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Η Lector και Μινέτα είναι η χορηγή της διοργάνωσης. Και ασφαλώς δίπλα μας έχουμε την ΕΚΟΕΛΑΣΤΙΚΑ, η οποία θα φροντίσει για το τι θα γίνουν τα λάστιχα μετά. Και η Πλάζ της Βούλας, που φιλοξενεί τον αγώνα, έχει ένα μικρό κυματάκι αυτή τη στιγμή, ένα σουελάκι. Είμαστε το σκάφος με τους δημοσιογράφους αυτή τη στιγμή. Είμαστε πάνω σε πλωτή εξέδρα και κάνουμε ασκήσεις ευστάθειας, έτσι, αυτό να το πούμε. Ωραία. Πολύ, αυτά. Αυτά. Και μια ομάδα 50 αθλητών, οι οποίοι συνοδεύουν το εγχείρημα. Ασφαλώς όλοι οι κολυμβητές, οι οποίοι σήμερα είναι 50 και θα το στηρίξουν στο ξεκίνημά του, στη γέννησή του, αλλά θα υπάρχουν και πολύ περισσότεροι ακολούθως που θα σημειώνουν τα λάστιχα και θα συνενέσουν όλοι στο να μπορέσουμε να τα βγάλουμε από τη θάλασσα.
Εμείς στα swimbikerun.gr team επικροτούμε αυτή την προσπάθεια, Κωνσταντίνε, και ευχόμαστε αυτή η δράση να βρει και άλλους μιμητές και να υπάρχει συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Από εμάς θα υπάρξει συνέχεια. Ελπίζω να υπάρξουν και άλλοι οι οποίοι θα έχουν και άλλες έξυπνες ιδέες για να συνεισφέρουμε όλοι. Ήρθε με χίλια το σκάφος.